Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι πατέρας της Εκκλησίας μας. Γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας μεταξύ 344 και 354 μετά Χριστό και ήταν γιος του στρατηγού Σεκούνδου και της Ανθούσας. Σπούδασε φιλοσοφία, δικηγορία, θεολογία και ρητορική. Το ιδιαίτερο χάρισμα που είχε στην ομιλία τον ανέδειξε ως μία από τις κορυφαίες εκκλησιαστικές προσωπικότητες. Από το 371, μέσα από διάφορες θέσεις στην ιερατική ιεραρχία, αναπτύσσει διδακτικό, κατηχητικό και φιλανθρωπικό έργο. Ιδρύει ευαγή ιδρύματα, όπως πτωχοκομεία και γυροκομεία, και καθιερώνει συσίτιο, ενώ παράλληλα παρουσιάζει έντονη συγγραφική, ποιμαντική και αντιαιρετική δράση. Ο Ιωάννης έκανε ασκητική ζωή. Προσευχόταν και μελετούσε κάτω από αντίξωες συνθήκες, ενώ έτρωγε και κοιμόταν ελάχιστα. Και όλα αυτά κλόνισαν την υγεία του. Το 398 χειροτονείται επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος υπήρξε ένα ζηλωτής της χριστιανικής πίστεως. Με τον μοναδικό του τρόπο χρησιμοποίησε όλα τα χαρίσματα και τις δυνατότητες που του έδωσε ο Θεός και εμβάθυνε στην πίστη. Μιλούσε για τη μετάνοια και τη μεταστροφή στο Θεό, ενώ στυλίτευε κάθε είδους κοινωνικής αδικίας, διαφθοράς, αυθαιρεσίας και ειδωλολατρείας από όπου και αν προέρχονταν, ακόμα και μέσα από τους κόλπους της Εκκλησίας, ενώ στεκόταν δίπλα στους αδυνάτους, τους ταπεινούς και τους αδικημένους. Η ελεγκτική του στάση μπορεί να κέρδισε τις καρδιές του λαού, προκάλεσε όμως πλήθος αντιδράσεων στους αυτοκρατορικούς κύκλους, στους άρχοντες και στους πολιτικούς, ακόμα και σε εκκλησιαστικούς παράγοντες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την εξόρισή του. Εξαιτίας του φόβου που προκάλεσαν στην αυτοκρατορική αυλή κάποια γεγονότα τα οποία εξελίχθησαν ως θεϊκό σημάδι, ο Ιωάννης επανήλθε στη θέση του, για να απομακρυνθεί οριστικά αυτή τη φορά στις 20 Ιουνίου του 404. Ωστόσο, στον ενδιάμεσο χρόνο έγιναν δύο απόπειρες δολοφονίας εναντίον του και οι στρατιώτες του παλατιού επιτέθηκαν εν ώρα λειτουργίας στο πλήθος με την πρόφαση ότι ήταν σύναξη οπαδών του Χρυσοστόμου. Στο δρόμο για την εξορία οι συνοδοί του του φέρονται βάναυσα. Μετά από ταξίδι 7 μηνών, σχεδόν ημιθανής, φτάνει στο χωριό Κουκουσός, στα σύνορα Καπαδοκίας και Αρμενίας. Όταν συνέρχεται, συνεχίζει το ποιμαντικό του έργο μέσω επιστολών, ενώ η περιοχή γίνεται πόλος έλξης πολλών χριστιανών. Το παλάτι αποφασίζει να τον μετακινήσει σε άλλον τόπο, στα κόμμανα της σημερινής Τουρκίας. Όμως, δεν πρόκειται να φτάσει ποτέ, καθώς βαριά άρρωστος από τις κακουχίες και την ασκητική ζωή, δεν θα αντέξει το τρίμηνο ταξίδι και καθοδόν θα αποδημήσει εις Κύριον στις 14 Σεπτεμβρίου του 407 μετά Χριστό. Η εορτή της μνήμης του Ιωάννη του Χρυσοστόμου μετατέθηκε λόγω της εορτής του Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Εκείνος που απογοητεύτηκε και δεν μετανοεί, αποκλείει τη διόρθωσή του, εφόσον δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τα φάρμακα που επιβάλλει η μετάνοια.